Συνεταιρισμοί από την Κρήτη ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν το πρόγραμμα Vegetaraneo. Το πρόγραμμα αφορά ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης κηπευτικών στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Πολωνία. Οι ενέργειες του προγράμματος στις τρεις χώρες στόχους επικεντρώνονται στην ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, των μονάδων ομαδικής εστίασης, των διατροφολόγων και των διαμορφωτών κοινής γνώμης σχετικά με την αξία της μεσογειακής διατροφής και ειδικά των κηπευτικών, ντομάτα, αγγούρι και πιπεριά. Να πούμε κάποια πράγματα για αυτή την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με αρκετούς συνεταιρισμούς από ό,τι έχω δει. Τι αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ποιος είναι ο σκοπός του? Κοιτάξτε, είμαστε 7 συνεταιριστικές οργανώσεις σε επίπεδο Κρήτης. Προσπαθούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια κοινή παρουσία των προϊόντων τα οποία παράγουμε στην Κρήτη και να προωθήσουμε αυτά τα προϊόντα στις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού. Αποκλειστικά λαχανικά, όπως βλέπουμε εδώ, είναι φρούτα, είναι και άλλα προϊόντα, τυροκομικά ή και οτιδήποτε άλλο? Τα προϊόντα τα οποία παράγουμε είναι κηπευτικά, ντομάτες, αγγούρια, πιπεριές, μελιτζάνες, και το πρόγραμμα αφορά στην προώθηση κυρίως τριών προϊόντων, της ντομάτας, του αγγουριού και της πιπεριάς. Γίνεται εντός Ελλάδας ή τα δίνετε, τα στέλνετε και στο εξωτερικό τα προϊόντα? Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά την προώθηση των προϊόντων στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και στην Πολωνία. Πώς βλέπετε τις αγορές εκτός Ελλάδας, τη βουλγάρικη και την πολωνική αγορά? Κοιτάξτε, όλες οι αγορές έχουν το ενδιαφέρον και τα προβλήματά τους. Το ίδιο ισχύει και για αυτές τις δύο αγορές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να προωθήσουμε και να εδραιώσουμε τα προϊόντα μας και σε αυτές τις αγορές. Πώς ξεκίνησε η ιδέα δημιουργίας ενός τέτοιου προγράμματος, στο οποίο συμμετέχετε συνεταιρισμοί από όλη την Κρήτη? Θεωρούμε ότι όταν κάποιος μπορεί να ενώσει δυνάμεις, τότε το αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να επιτύχει σε εμπορικό επίπεδο είναι πολύ καλύτερο. Υπάρχει ενδιαφέρον μήπως και από άλλους συνεταιρισμούς να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα? Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα προωθητικό, το οποίο και τελειώνει ουσιαστικά το Σεπτέμβριο του 2015. Αυτό το οποίο μένει είναι η εμπειρία από αυτή την κοινή συνεργασία την οποία είχαμε αυτό το διάστημα να μπορέσει να εκφραστεί και σε μια συνεργασία σε βάθος χρόνου. Είναι δύσκολες σήμερα οι συνθήκες που διαμορφώνονται όσον αφορά την προώθηση των προϊόντων αλλά και την καλλιέργεια αυτών? Οι αγορές γίνονται κάθε μέρα και πιο απαιτητικές και εμείς θα πρέπει να παίρνουμε τα μηνύματα για να μπορέσουμε να διατηρηθούμε και να είμαστε μέσα στις αγορές. Βλέπετε την εξέλιξη του προγράμματος, ποια πιστεύετε ότι είναι τα ωφέλη των συνεδρισμών οι οποίοι συμμετέχουν? Είναι μια προσπάθεια τριών ετών διαφήμισης και μάρκετινγκ των αγροτικών προϊόντων της Κρήτης. Συμμετέχουμε 7 συνεταιρισμοί. Τα δείγματα που έχουμε αποκομίσει την τριετία είναι σημαντικά, γιατί έχουν ανοιχτεί πόρτες σε χώρες όπως η Πολωνία που δεν μας γνώριζε και η Βουλγαρία, που έχει ένα μεγάλο μπάτζετ διαφήμισης για αυτούς τους 7 συνεταιρισμούς και οι συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει είναι αρκετά καλές για να πάρουμε την υπεραξία του προϊόντων μας. Τα κριτικά προϊόντα χαίρουν εκτίμηση σε αυτές τις αγορές πλέον? Αρχίζονται και αναγνωρίζονται, μπαίνουν στο ράφι στο μεγάλο σούπερ μάρκετ αλλά και του καταναλωτή του Πολωνού και του Βούλγαρου και του Σέρβου σε ανατολικές χώρες. Οι Έλληνες έχουμε μάθει να τρώμε τα δικά μας προϊόντα και πόσο μάλλον τα κρητικά προϊόντα. Πιστεύω ότι την τελευταία πενταετία ο Έλληνας καταναλωτής αρχίζει και προτιμάει τα ντόπια προϊόντα και τα ελληνικά, που δεν το έχει τα προηγούμενα χρόνια. Ως οι παραγωγοί οι οποίοι συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, τι πιστεύετε θα πάρουν με τη λήξη αυτού του προγράμματος, τι θα τους έχει μείνει? Η παραγωγή του συγκεκριμένου προγράμματος θα ωφεληθούν την υπεραξία του προϊόντος στις αγορές που έχουν ανοίξει οι πόρτες για τα δικά μας προϊόντα. Άρα λοιπόν, όταν πουληθεί ένα προϊόν
σε μια αγορά σωστά, επειδή είναι συνεταιρισμοί, τα αποφελούνται τα μέλη του συνεταιρισμού που είναι η παραγωγή. Ουσιαστικά και με τη λήξη του προγράμματος δεν σκοπεύετε να εγκαταλείψετε αυτές τις αγορές, θα συνεχίσετε? Θα συνεχίσουμε και ξανακάνουμε μάλλον, μάλιστα και άλλο ένα καινούριο πρόγραμμα να το συνεχίσουμε αυτό. Μια καινούρια έτσι για να συνεχιστεί. Το Συνέδριο Κερασιού συγκέντρωσε τουλάχιστον 600 συνέδρους. Παρούσες ήταν με εκπροσώπους τους όλες οι μεγάλες παραγωγικές χώρες της Μεσογείου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ενώ κατά τη διάρκεια του έγινε χαρτογράφηση της αγοράς σε διεθνές επίπεδο. Την τρέχουσα προγραμματική περίοδο χρηματοδοτούνται μία σειρά από δράσεις στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Μια παλέτα από αυτές βλέπετε εδώ, που είναι προγράμματα συνεργασιών, που δηλαδή συνεργάζεται ο παραγωγικός χώρος με τον ερευνητικό χώρο. Δώσαμε κουπόνια καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να επιλύσουν μικρά θέματα στην παραγωγή τους, στην παραγωγική τους διαδικασία. Υποστηρίξαμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για απασχόληση προσωπικού επιστημονικής, υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, και θα αναφέρω κάποια παραδείγματα στη συνέχεια για το ποιοι εκμεταλλεύτηκαν και τι αποτελέσματα είχαν εν τέλει, όσοι δούλεψαν βέβαια με μια σοβαρότητα, διότι υπάρχει και αυτό το θέμα, ας πούμε. Τα προγράμματα αριστεία, τα προγράμματα βιομηχανικής έρευνας, τα clusters, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα. Ένας πολύ ενδιαφέρον σχηματισμός όταν θέλει κανείς να δει ομάδες παραγωγών που πρέπει να συνεργαστούν με συμπληρωματικές δραστηριότητες που τους επιλύουν θέματα από την παραγωγή, από το πολλαπλασιαστικό υλικό μέχρι και την τυποποίηση του προϊόντος και την προώθηση στην αγορά. Χρηματοδοτήσαμε συνολικά περίπου ο τομέας γεωργία, αλία, κτηνοτροφία και τρόφιμα 81 εκατομμύρια ευρώ σε ενταγμένα έργα, δεν είναι και λίγα χρήματα, θεωρώ ότι είναι αρκετά τα χρήματα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τι θα βγάλει αυτή η έρευνα που κοστίζει στο ελληνικό κράτος αυτά τα χρήματα. Και νομίζω αυτό είναι μια πρόκληση για όλους, να αποδείξουμε ότι και μπορεί να έχει αποτέλεσμα και μπορεί να επιδράσει στην οικονομία της χώρας. Όταν η ΓΕΓΕΑ τη συνολικά χρηματοδοτεί περίπου με 471 εκατομμύρια ευρώ έρευνα στην Ελλάδα. Αυτό που είναι το ανησυχητικό είναι ότι η έρευνα είναι συγκεντρωμένη, έχει μία έντονα περιφερειακή συγκέντρωση σε ορισμένες περιφέρειες. Η περιφέρεια της Αθήνας περίπου είναι στο 50% και είναι εξαιρετικά, αυτό θα έλεγα, δυσμενές. Η Κεντρική Μακεδονία είναι στη συνέχεια, η Κρήτη και η Δυτική Ελλάδα με πολύ μικρότερα ποσοστά. Βλέπετε αυτό εδώ, σε αυτό το διάγραμμα που βλέπετε, φαίνεται καθαρά η Αττική και οι υπόλοιπες περιφέρειες που βρίσκονται όσον αφορά τη συγκέντρωση της χρηματοδότησης σε έργα έρευνας και καινοτομίας. Τι θέλουμε να αλλάξουμε? Θέλουμε να αλλάξουμε το μοντέλο που θέλει τον ερευνητή να πηγαίνει στην επιχείρηση για τη δημιουργία ενός ερευνητικού έργου, και να βρούμε τρόπους και μηχανισμούς όπου η ζήτηση της έρευνας θα γίνεται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από όλους εσάς, από τους παραγωγούς, από τις ομάδες παραγωγών. Αυτή είναι η ουσία. Ποιος όμως δημιουργεί αυτά τα ερωτήματα, ποιος πρέπει να δημιουργεί αυτά τα ερωτήματα και πώς? Εδώ πρέπει να δημιουργηθούν τα ανάλογα οικοσυστήματα. Αυτό είναι και η μεγάλη πρόκληση. Μια μικρή παρουσίαση, έτσι σαν ένα αφήγημα της δραστηριότητας που αναπτύξαμε για τη δημιουργία στρατηγικής στον αγροδιατροφικό τομέα, θέλω να σας κάνω εντάχει. Ξεκινήσαμε με διάφορες ομάδες, γιατί η έξυπνη εξειδίκευση απαιτεί να εστιάσουμε σε επενδύσεις σε προτεραιότητες κλειδιά για μια ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, για όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά να δημιουργήσουμε μια προστιθέμενη αξία στο προϊόν, το οποίο εν τέλει μετά θα το καρποθεί ο παραγωγός του. Και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά αυτό. Ακούσατε και τους κυρίους στην πρώτη ενότητα για την έρευνα που διενεργείται σε όλες τις μεγάλες χώρες, τις ανεπτυγμένες χώρες, πώς πάνε συντονισμένα. Να βασίζεται στα δυνατά σημεία τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την αναδεικνυόμενη αριστεία, να υποστηρίζει τεχνολογική καινοτομία
Και έτσι λοιπόν διαμορφώθηκε η στρατηγική αυτή συνεργαζόμενη με τις περιφέρειες. Την εστιάσαμε ως Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας σε αυτές τις προτεραιότητες που βλέπετε στο slide. Στην αγροδιατροφή, στην ενέργεια, στις υπηρεσίες υγείας φάρμακα, στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και στον τουρισμό. Και βέβαια ορισμένες οριζόντιες που είναι οι τεχνολογίες και το πώς μπορούν να βοηθήσουν οι τεχνολογίες όλα αυτά τα συστήματα. Οι μεταφορές και το περιβάλλον. Αυτά είναι οι κύριες μας. Τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε εν τέλει να βάλουμε αυτό που λέμε το τρίγωνο της γνώσης για την ανάπτυξη. Θέλουμε μαζί να βάλουμε τα ερευνητικά κέντρα, την ανώτατη εκπαίδευση, τη βιομηχανική καινοτομία που δημιουργούν γνώση και αυτό δημιουργεί ανάπτυξη. Μοχλεύει και δημιουργεί ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν στο αγροδιατροφικό δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα όπου ο παραγωγικός ιστός της χώρας και οι κοινωνικοί φορείς συνεργάζονται με τα υπουργεία, με τις περιφέρειες, με τα πανεπιστήμια, με τα ερευνητικά κέντρα, με χρηματοδοτικά άλλα εργαλεία προκειμένου να εκπονήσουν στρατηγικές και στη συνέχεια να οδηγηθούν σε δράσεις, χρηματοδοτικές δράσεις. Συμμετέχουν πάνω από 150 εταιρείες στην πλατφόρμα καινοτομίας και υπάρχει και μία ομάδα στο κομμάτι της δενδροκομείας η οποία έχει, θα πω και δύο πράγματα παρακάτω. Φτιάξαμε ένα κείμενο βάσης, ένα ερωτηματολόγιο και το σημαντικότερο είναι ότι δουλέψαμε σε όλη την αλυσίδα της αγροδιατροφής. Από την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά, τη διανομή, το εμπόριο, το φαγητό, την αειφορία, το πιο σημαντικό πράγμα, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και το να αναδείξουμε την ελληνική διατροφή και την υγεία. Κάτι το οποίο είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, δημιουργώντας και στηρίζοντας ένα brand name της χώρας. Χωρίς αυτό, δεν μπορούν τα προϊόντα να αποκτούν τη μεγάλη εικόνα που χρειάζονται προωθούμενες στις ξένες αγορές. Και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά όσοι έχουν ασχοληθεί με όλα αυτά τα θέματα. Προσπαθήσαμε να προσδιορίσουμε και τη γειτονιά της αλυσίδας, δίνοντάς της αξία, συνδυάζοντάς την με τον τουρισμό, με την υγεία, με τις δράσεις του περιβάλλοντος. Όλα αυτά. Και ξεκινήσαμε με κάποια κριτήρια. Ποια ήταν τα κριτήρια των επιλογών? Είναι τα προϊόντα πρωταθλητές και τα αναδυόμενα προϊόντα. Το κεράσι το θεωρούμε ένα από τα αναδυόμενα σημαντικά προϊόντα. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε όλη αυτή την ανάλυση μας. Δημιουργήσαμε μια ομάδα στο κομμάτι της δενδροκομείας, η οποία μας απέφερε και ένα πάρα πολύ μαζί με άλλες ομάδες στο κομμάτι της αγροδιατροφής, που βλέπετε σε αυτό το slide, και αυτή απέφερε και ένα ολόκληρο στρατηγικό για το πού μπορούμε να επικεντρώσουμε εν τέλει την έρευνα, για να μπορέσει αυτή στη συνέχεια να επιδράσει, να δημιουργήσει διαδοτικές αλλαγές προς τη θέμενη αξία και κέρδος στον παραγωγό. Σημαντική ήταν η ενημέρωση των παραγωγών, κυρίως όσον αφορά το θέμα της προώθησης των αγροτικών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού. Εξάλλου, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δείχνει διάθεση να προχωρήσει σε εξαγωγές. Μην ξεχνάμε ότι μία προωθητική δράση για να έχει ένα αποτέλεσμα πρέπει να προηγηθεί μία σοβαρή έρευνα αγοράς και δεν μιλάω για τις τυποποιημένες έρευνες αγορών οι οποίες αναπαράγονται και αν δεν έχεις μελετήσει τη συγκεκριμένη αγορά πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσεις να τοποθετήσεις το προϊόν στη συγκεκριμένη αυτή αγορά. Από εκεί και πέρα, η αποκατάσταση σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης, απώλειας εμπιστοσύνης των καταναλωτών και το πρόσφατο γεγονός, όπως γνωρίζετε όλοι, η ιστορία με το εμπάργκο της Ρωσίας, που μας δημιούργησε πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα. Φέτος, από πέρσι, ξεκίνησε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Αντιλαμβανόμενοι το πώς έχει εφαρμοστεί το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο και ποιες ήταν οι αδυναμίες, ψηφίστηκε πέρσι ένας κανονισμός καινούριος
βασικός κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Συναπόφαση, όπου βάζει τις βασικές αρχές για μια νέα μεθοδολογία όσον αφορά τον τομέα της προώθησης των ευρωπαϊκών προϊόντων. Σε αυτή τη φάση είμαστε στη διαμόρφωση των εφαρμοστικών κανονισμών, οι οποίοι πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τρέχοντας λοιπόν προγράμματα καινούργια, με καινούργια δεδομένα, από 1η-1η του 2016 πιστεύουμε. Οι κύριοι στόχοι τώρα αυτού του νέου θεσμικού πλαισίου είναι η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των καταναλωτών για τα πλεονεκτήματα των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων, περαιτέρω ανάπτυξη και άνοιγμα νέων αγορών και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αριθμεί πλέον αρκετά κράτη-μέλη, αλλά και σε τρίτες χώρες. Ο κανονισμός αυτός, όπως σας είπα, ισχύει από 1η-12η του 2015. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι διαφοροποιήσεις και με ποιες δυνατότητες πάμε περισσότερο? Αρχίζεται να φαίνεται ότι η αναφορά των εμπορικών σημάτων και της καταγωγής των προϊόντων, υπό όρους βέβαια, ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο και εμφανίζεται για πρώτη φορά. Γιατί μέχρι τώρα πηγαίναμε για κάποια προϊόντα, είτε αυτά ήταν συμβατικά ή προϊόντα pop και πιέ, και από εκεί και πέρα δεν επιτρεπόταν η αναφορά σε εμπορικά σήματα. Η ταυτότητα όμως του προϊόντος έδειξε ότι ο ξένος καταναλωτής, όταν πλέον το έχει επιλέξει και είναι πλέον στις αγορές του, αγοράζει με εμπορικό σήμα, πέρα από τη χώρα και πέρα από τη δυνατότητα. Βέβαια, πολλές φορές οι ξένοι καταναλωτές δεν ξέρουν πού είναι η χώρα μας, και αυτό να μην σας φαίνεται λίγο περίεργο. Το έχουμε διαπιστώσει σε διάφορες προωθητικές ενέργειες. Μπορεί να ξέρουν πού γίνονται οι Ολυμπιακοί αγώνες, την Ολυμπιακή Ολυμπία, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα πολλές φορές δεν την γνωρίζουν που βρίσκεται σαν χώρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πόσο μάλλον θα πρέπει να γνωρίζουν προϊόντα που επιφέρουν μικρά τοπονύμια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, που εκεί οι άνθρωποι μπορεί να τα παράγουν με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι, γιατί είναι τα δικά τους προϊόντα. Αλλά συνολικά, εμείς θεωρώ ότι έχουμε ως υποχρέωση να πάμε με προϊόντα Ελλάδας. Και από εκεί και πίσω, όσο πιο πολύ ο καταναλωτής ενημερωθεί, μπορεί να επιλέγει ακόμα και περισσότερο και περιοχή και όνομα και brand name. Διευρύνθηκαν τα φάσματα, το φάσμα των επιλέξιμων και προϊόντων αλλά και των δικαιούχων. Καταρτίζεται πλέον ένα ετήσιο πρόγραμμα, να μην πω σε λεπτομέρειες αυτά, γιατί αυτά θα έχουμε τον καιρό να τα πούμε, και εμφανίζει μέτρα τα οποία μπορούμε να πάρουμε όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες κρίσεις. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Παρούσα στη Φρέσκον ήταν και η περιφέρεια Πελοποννήσου, σε μια προσπάθεια να αναδείξει τα τοπικά της προϊόντα και να δημιουργήσει προοπτικές για τις αγορές του εξωτερικού. Η περιφέρεια Πελοποννήσου δεν θα μπορούσε να είναι απούσα από την πρώτη προσπάθεια που γίνεται σε επίπεδο επικράτειας για την Ελλάδα με τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Η περιφέρειά μας, έχοντας ξεκινήσει και υλοποιώντας ένα πρόγραμμα απόλυτης εξωστρέφειας, θεωρεί ότι τα προϊόντα της Πελοποννήσου, πέρα από τη γεύση και την ποιότητα, είναι προϊόντα τα οποία πραγματικά πρέπει να προωθηθούν και στην Βόρειο Ελλάδα, με την οποία άλλωστε είμαστε πολύ συχνά κοντά, γιατί βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη με κάθε ευκαιρία και κάθε γεγονός το οποίο γίνεται από τη ΔΕΘΗ ή από τη Χελέξιπο. Πέρα από αυτό όμως, εδώ έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με επαγγελματίες εισαγωγής από ξένες χώρες, επιδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο τα προϊόντα μας. Τα βλέπετε κι εσείς από την παρουσία των επιχειρηματιών και των εμπόρων της Πελοποννήσου, ότι έχουμε μια δυναμική παρουσία, και εμείς θεωρούμε ότι οι πολιτικοί φορείς πρέπει να είναι πάντα δίπλα στις παραγωγικές τάξεις, ιδιαίτερα μάλιστα μια τόσο κρίσιμη εποχή όπως είναι αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας. Ποια είναι τα κορυφαία προϊόντα, αν μπορούμε να τα πούμε έτσι, της Πελοποννήσου?
Η Πελοπόννησος αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει, πέρα από τις καλλιέργειες οι οποίες είναι παραδοσιακές με πολύ γνωστά μπραντ, παραδείγματος χάρη η ελιά καλαμών ή το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, τα εσπεροδοειδή, τα σταφύλια, η σταφίδα, τα σίκα, έχει καταφέρει όμως να έχει και νέες καλλιέργειες. Εδώ είναι μερικές από αυτές τις επιχειρήσεις, όπως είναι το μύρτιλο, όπως είναι τα ρόδια, καλλιέργειες αρωματικών φυτών, είναι σημαντικές νέες καλλιέργειες, ελπιδοφόρες, όπως είναι το φραγκόσικο, μια νέα καλλιέργεια, και βεβαίως επενδύουμε πάρα πολύ στα θερμοκηπιακά προϊόντα. Τα προϊόντα της Πελοποννήσου, τα πρώιμα προϊόντα, όπως είναι οι ντομάτες, τα αγκούρια ή τα καρπούζια, ας πούμε, της Τριφυλίας, είναι προϊόντα τα οποία θεωρούμε ότι είναι πρώτα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά θα σας έλεγα και για ολόκληρη την Ευρώπη. Οι εξαγωγές γίνονται στα προϊόντα αυτά? Υπάρχει, παρά την κρίση, τα τελευταία χρόνια μία μικρή μεν αλλά σταθερή άνοδο των εξαγωγών της περιφέρειας Πελοποννήσου. Είμαστε εδώ μαζί με τον πρόεδρο των εξαγωγέων Πελοποννήσου, ενός νεοσύστατου οργανισμού που τώρα τελευταία ξεκινάει στην Πελοπόννησο, και αυτό δείχνει την δική μας πολιτική βούληση αλλά και την θέληση του επιχειρηματικού κόσμου για αξιόπιστη συνεργασία μαζί μας. Νομίζουμε ότι έχουν μπει πλέον οι βάσεις για να ξεκινήσουμε ακόμα πιο δυναμικά στον τομέα των εξαγωγών. Είναι προϊόντα τα οποία διαθέτουν όλες τις προϋποθέσεις για να εξαχθούν, αρκεί βέβαια να γίνουν βελτιώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την μεταποίηση και την τυποποίησή τους. Υπάρχουν εδώ στο περίπτερό μας, παραδείγματος χάρη, χυμοί από πορτοκάλια της Λακωνίας ή από λεμόνια της Κορινθίας, οι οποίοι είναι πρωτοποριακοί με δεδομένο ότι είναι 100% φυσική χυμή, χωρίς κανένα επιπρόσθετο υλικό για να μπορέσει να διατηρηθεί, που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για εξαγωγές. Extreme hairstyle. Στα νέα μουδανιά. Extensions, body piercing. Τρέσες. Tribal. Κομώσεις. Extreme hairstyle. Στα νέα μουδανιά.